Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την εβδομαδιαία ανασκόπηση από τη financialmirror.tv. Το ρητσικοποιημένο πακέτο εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών, το οποίο στοχεύει στη συγκράτηση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για το 2010, που σε απόλυτους αριθμούς αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 175 εκατομμυρίων ευρώ, παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών Χαρίλαος Σταυράκης. Η πλειοψηφία των κομμάτων επιφυλάχθη να μελετήσει και μετά να τοποθετηθεί επί του θέματος, ενώ αναφέρθηκαν και σε ανεπάρκεια των μέτρων. Οι εξοικονομήσεις θα προέλθουν κυρίως, σύμφωνα με τον κύριο Σταυράκη, από ενέργειες του κράτους και όχι με επιβάρυνση του ιδιωτικού τομέα, εκτός φυσικά από την αύξηση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, που θα αρχίσει να επιβάλλεται από την 1η Ιουνίου και τον τερματισμό της επιχορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως εξήγησε ο Υπουργός, από το στόχο της εξοικονόμησης των 175 εκατομμυρίων, τα 105 εκατομμύρια θα προέλθουν από την περικοπή λειτουργικών δαπανών, όπως ταξίδια, σεμινάρια, αναλώσιμα και άλλα, τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 1.000 άτομα, 35 εκατομμύρια θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από το φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και 5 εκατομμύρια από τη στόχευση των κοινωνικών παροχών. Τα υπόλοιπα 30 εκατομμύρια προβλέπεται να προέλθουν από τη συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου μέσω του διαλόγου που διεξάγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την Πασιδή, από τα μέτρα για πολεοδομική αμνηστία και από τη μείωση της φοροδιαφυγής. Ο κ. Σταυράκης είπε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2011 και εξήγησε ότι από την εφαρμογή τους θα επηρεαστούν το 12 με 15% των Κυπρίων με τα υψηλότερα εισοδήματα, ενώ το 90% θα εξακολουθούν να επωφελούνται με τα ίδια επιδόματα. Αύξηση του ετήσιου εναρμονισμένου πληθωρισμού καταγράφηκε στην Κύπρο τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, στην Κύπρο ο πληθωρισμός από το 2,3% το Μάρτιο αυξήθηκε στο 2,5% τον Απρίλιο. Στο 4,7% από 3,9% το Μάρτιο αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, που ήταν και ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη. Αρνητικό ποσοστό πληθωρισμού καταγράφηκε μόνο στην Ιρλανδία. Στάση αναμονής έως ότου βελτιωθεί η ορατότητα τη ρίχη ευρώ, καθώς χαρακτηρίζει τις τρέχουσες αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζικών μετοχών πολύ χαμηλές, εκφράζοντας όμως την προτίμησή της για τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου. Η ευρώ προχώρησε σε μείωση τιμών στόχων και συστάσεων για τις μετοχές ελληνικών τραπεζών. Παράλληλα, αναθεώρησε καθοδικά κατά 50% κατά μέσο όρο τις προβλέψεις της για την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών για το 2010 με 2011, λόγω των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε συρρήκνωση του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά περίπου 7% στα επόμενα 2 χρόνια. Η ισχυρή στήριξη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προς την Ελλάδα, αλλά και η ευελιξία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι πιθανόν να κατευνάσουν σταδιακά την ανησυχία για τη ρευστότητα, ενώ το ενδιαφέρον θα στραφεί προς την κατεύθυνση της κεφαλαϊκής επάρκειας και την ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να απορροφήσουν υψηλότερους δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μάλιστα, η ευρώ εκτιμά ότι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα έχει κορυφωθεί στο 10 με 11% έως το 2011, από 6% στα τέλη του 2009. Ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, που επιλέξατε τη financialmirror.tv για την οικονομική σας ενημέρωση.